Είδαμε, ανοίγουμε το φάκελο τη Αμαλιάδα και τη Πάτρα. Θα δείτε συγκεκριμένα στοιχεία πώ εμπλέκονται και πώ συνδέονται αυτέ οι δύο υποθέσει. Παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε να δούμε λίγο το γράφημα με του θανάτου, οι οποίοι διερευνώνται σχάτω από το ανθρωποκτονιόν. Δέησαν οι αστυνομικέ αρχέ να καταλάβουν ότι, και κατάλαβαν επιτέλου ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Γιατί μέχρι πρώτη ω είπαμε ότι είχαμε διάφορου θανάτου και δεν είχαμε καταθέσει. Οι αστυνομικέ αρχέ, οι κατατόπου αστυνομικέ αρχέ δεν βρήκαν του μάρτυρε του οποίου έχουμε βρει εμεί. Θέλω να σα πω ότι θα δεν έχουμε δει τι Ορίστε. Δεν είχαμε δικογραφίε. Ναι, Μια δεν είχαμε δικογραφίε. Μπήκαν όλοι στο αρχείο. Θε, θέλω να σα πω σε λίγο, θα πούμε και για τι δικογραφίε, θα μα εξηγήσει και ο Βαγγέλης Τριάντη το τι ακριβώ έχει συμβεί. Έχει όλο το ρεπορτάζ και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και κάρτε. Οπότε θα, αντιληφθεί, θα, θα αντιληφθείτε βασικά το τι ακριβώ συμβαίνει. Όμω θέλω να πω και κάτι. Ότι εντό των επόμενων 48 ωρών maximum. Θα έχουμε ραγδαίε εξελίξει οι οποίε θα αφορούν τη μητέρα τη Ειρήνη Μουρτζούκου, την Πόπη Αναγνωστοπούλου. Θα τα πούμε σε λίγη ώρα για να δείτε το τι ακριβώ μελγενέστε. Λοιπόν, 6 Δευτέρου έχουμε το θάνατο τη αδερφή τη, αιτία θανάτου λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού συστήματο. 4 Δευτέρου του 2021 πεθαίνει η κόρη τη κουμπάρα τη, τη Κατερίνα, 6 μηνών, πνευμονίτιδα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Σε αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή την έκθεση την χρησιμοποίησε χθε και την προσκόμισε, δεν ξέρω πού τη βρήκε, η κυρία Τσιόλα. Γνωρίζω ότι διάφοροι γνωστοί, άγνωστοι ιατροδικαστέ, κρατικοί, προσπαθούσαν μέσω τεχνικών συμβούλων να πάρουν στα χέρια του την ιστολογική εξέταση και την παρουσίασε προκειμένου να αποδείξει ουσιαστικά ότι και στη δική τη περίπτωση η ήριδα κατέληξε εξαιτία κάποιου παθολογικού. Κάποια παθολογική αιτία. Πια η κυρία Τσιόλα, η οποία μέχρι προσφάτω, πριν πάρει τα αντίγραφα τη δικογραφία, από τον κύριο Κούγια μα μιλούσε για ασφιχτικό θάνατο. Σημειώστε το αυτό για να δείτε το τι ακριβώ παίζεται και πώ συνδέονται οι δύο υποθέσει. 16-6 του 2022 το πρώτο παιδί τη Ειρήνη Μουντζούκου, 19 ημερών, πεθαίνει και έχουμε και εδώ την πνευμονίτιδα. 17-10 του 2023 φεύγει μέσα στο παιδόν το δεύτερο παιδί τη Ειρήνη Μουντζούκου, το οποίο ο ιατροδικαστής ο κύριος Κούβαρης κάνει λόγο για ευνίδιο θάνατο, παθολογικής αιτίας και κάνει λόγο για επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες όμως, όπως έχουμε αποκαλύψει, δεν υπήρχαν υπό την έννοια ότι είχαν γίνει εξετάσεις, είχαν γίνει εγκεφαλογραφήματα και το παιδάκι ήταν υγιέστατο. Και στις 5 Αυγούστου του 2024 φεύγει ο Παναγιωτάκης από τη ζωή. Και εδώ ξεκινάνε όλα. Σε λίγη ώρα θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει μια αυτοψία. Έχουμε ένα μοναδικό ντοκουμέντο για τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες στιγμές του άτυχου Παναγιωτάκη, μέσα στο νοσοκομείο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο έχει καταγράψει η κάμερα της εκπομπής. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το θάνατος της και. 4 δευτέρου Εδώ, 21. Εδώ, ναι. Από το φάκελο που πήρα τα στοιχεία και παρουσία στο δικαστήριο. Για το δικαστική πάτρας. Τι ψάχνει να βρει τώρα από εκεί. Ο κύριο Γκότ. Το ερώτημα όμω που μπαίνει με εδώ. Το ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι το εξή. Πώ μπορεί από έναν φάκελο, γιατί εκεί πήγανε. Όλε τι εξτάσει. Ναι. ο δικαστή δεν παραγγέλνει τι εξτάσει και λοιπά. Βεβαίω. Πώ από ένα φάκελο που γιατί είναι. Είναι απόλυτα τα χαρτιά αυτά. Είναι μέρο τη οικογραφία. Mm. Πώ μπορεί και το παίρνει από εκεί όταν είσαι και στην ίδια υπηρεσία και λοιπά και το χρησιμοποιεί κάπου αλλού. Αυτό δεν θα πρέπει το δικαστήριο να το ρωτήσει. Α το δω, κυρία μου. Πού το βρήκατε αυτό. Με ποια αρμοδιότητα. Πού κάνατε έτσι. Αλλά μιλάμε εσείς και για την κυρία Τσιόλα. Έτσι. Μιλάμε τελώς, για την κυρία ναι. Τσιόλα. κυρία τσιόλα, όχι μόνο βρίσκει ιατροδικαστικέ εκθέσει, βρίσκει και αντίγραφα τη Πώ γίνεται. Είναι, έχει ένα χάρισμα Δηλαδή έχει θα ένα μπορεί χάρισμα. ο κάθε ιατροδικαστής να ζητήσει Μην γελάτε κυρία Σκαμπαρδόμη Για αυτά, αυτά ζούμε Με μια... αυτά τα συστήματα συγκρούονται εδώ και δύο χρόνια από Γιάννα, Και με αυτά τα συστήματα θα συγκρουστώ Με αυτά τα συστήματα, κοιτάξτε Με αυτά τα συστήματα θα συγκρουστώ προκειμένου Να αποδειχθεί όλη η αλήθεια και για την αμαλιάδα mm. Είναι τα ίδια συστήματα, τα οποία εμπλέκονται είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων του δυστυχώ, και το λέω γιατί είναι και γονεί, 8 θανάτου. Πέντε στην Αμαλιάδα, τρει στην Πάτρα. Να τα βγάλουμε όλα παθολογικά να το ευχαριστηθούμε. Θέλετε να τα βγάλουμε όλα παθολογικά, Να τα βγάλουμε, ρε παιδιά. Να μην συνεχίζουμε εμεί την έρευνα, να σταματήσει και το ανθροποκτονιών, Να μα πούν οι κορυφαίοι ιατροδικαστέ ότι εδώ πέρα όλα καταλήγουν τα παιδιά επειδή έχουν πνευμονίτιδα, έχουν δεν ξέρω τι έχουν, λοιμόξει ιστορίε από εδώ από εκεί. Να τα βγάλουμε όλα παθολογικά και να συνεχίσετε την καριέρα σας. Εγώ όμως θα σας χαλάσω τη σούπα. Όπως σας τη χάλασα και στην υπόθεση της Πάτρας. Πάμε στην ε, Τζέννη Μάρκου, η οποία παρακολούθησε χθε την κατάθεση της κυρίας Τσιόλας. Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, χθε κατέθεσε η κυρία Τσιόλα. Σήμερα αναμενόταν να καταθέσει εκ νέου. Δυστυχώ είχε ένα πρόβλημα ένα σύνεδρο, οπότε διεκόπη η δίκη. Ακριβώ. Ε, σήμερα θα συνεχιζόταν η δίκη τη Πάτρα. Ωστόσο, λόγω κολλήματο που αντιμετωπίζει μια δικαστή, το δικαστήριο διέκοψε. Θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου με την κατάθεση τη Αγγελική Τσιόλα. Ναι. Όπω ανέφερε και εσύ, έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό χθε στο δικαστήριο. Η Αγγελική Τσιόλα προσκόμισε στο δικαστήριο ε, την ιατροδικαστική που είχε συντάξει το 2021 ο κύριο Γκότσι και αφορά το βρέφο τη Κατερίνα, τη Κουμπάρα, τη Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν πρόκειται για ασφυξία πέτρο. Είδατε λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, η κυρία Τσιόλα, η ιατροδικαστή, η οποία ρε παιδιά. Πραγματικά, εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί στην αρχή θυμάμαι ότι η κυρία Τσιόλα συνεισέφερε πάρα πολύ στη δημοσιογραφική έρευνα. Ήταν η πρώτη η οποία κινητοποιήθηκε, ενημέρωσε τι αγγελικέ αρχέ, τι ανακριτικέ αρχέ, έστελνε επιστολέ, τι οποίε τι είχαμε αποκαλύψει και στην ΠΑΜ και στο e reportage λέγοντα ότι θα πρέπει να γίνει μια συνδυαστική έρευνα μετά το θάνατο τη Τζορτζίνα. Ήταν η ιατροδικαστή η οποία συνομιλούσε με τον Ανδρέα Ηλιάδη και έλεγε ότι κάτι Είναι η ιατροδικαστή η οποία συνομιλούσε με το έτερο τσου τη υπόθεση, τον κύριο Τσαντήρη, και ο κύριο Μέχρι και στον κύριο Χασιώτη έφτασε και στον κύριο Καλόγρια και σε όλου του δημοσιογράφου και μιλούσε για κλιματική ενέργεια, βέβαια στη συνέχεια τα γύρισε και αυτό. Είναι η ιατροδικαστή, η οποία ουσιαστικά λέει ότι δεν είναι ιατροδικαστή για την ακρίβεια, αλλά είναι μια γραμματέα παθολογανατόμων. Γιατί η κυρία Τσιόλε και χθε στο δικαστήριο είπε ότι όταν έγραψε την πρώτη αιτία θανάτου. Αφήστε με μετά βίντεο. Όταν έγραψε την πρώτη αιτία θανάτου, αγενεσία υποπλασία φλευοκόμβου. Ήταν δεσμευμένη από την κυρία Μιτσέλου. Η κυρία Μιτσέλου θα δούμε τι θα καταθέσει, γιατί η κυρία Μιτσέλου είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εξαπατήθηκε από την κυρία Τσιόλα, η οποία τη έκρυβε ευρήματα. Όταν λέει μετά πήγα και κατέθεσε για ασφυξία, δεσμευόμουν από την παθολογανοτοπική του κύριου Ευτυχιάδη και όταν πήγε και το γύρισε σε αδιευκρίνηση στο θάνατο, στον οποίο ενέμεινε και εχθέ, ευνίδιο θάνατο, είπε κάποια άλλα πράγματα και προηγουμένω είχε πάρει αντίγραφα τη δικογραφία. Κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά, γιατί είναι ουσιαστική μάρτυρα από τον κύριο Κούγια και από την κατηγορουμένη. Γι' αυτό λοιπόν χθε η κυρία Μπάζη είπε στο δικαστήριο ότι θα πρέπει να κρυθεί ω μια αναξιόπιστη μάρτυρα υπό την έννοια ότι έχει εμπλοκή και έχει παρεδώσει με την πλευρά τη κατηγορουμένη. Και νομίζω ότι για αυτή την υπόθεση θα έχουμε πολύ πλούσιο προσκήνιο και παρασκήνιο στο μέλλον, καθώς θα δείτε τι άλλο θα προκύψει. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι κυβιστήσει και τα τουλουπ τη κυρία Τσιόλα, αλλά και πώ εμπλέκεται και στην υπόθεση τη Πάτρα και στην υπόθεση Αμαλιάδα.